Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας, καθώς είστε στην πόλη μας για εδώ και λίγες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα έχω έρθει, έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Διοικητή της Περιοριστικής Υπηρεσίας Σπάρτης. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Μία πρώτη εικόνα, μία πρώτη εντύπωση από την πόλη μας. Καταρχήν, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις. Έχει ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά την Περιοριστική Υπηρεσία, αυτή στελεχώνεται από άξιο και ικανό προσωπικό, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, με μεγάλη εμπειρία. Και πιστεύω ότι είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε συμβάντα. Mm-hmm. Σχετικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οχήματα, έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις, βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο και τα οχήματα είναι έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν κατά την αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε στο πλαίσιο, ας πούμε, των συμβουλών, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρει ο λάκωνας πολίτης που μας ακούει τώρα, τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει και την περιοχή του αλλά και ευρύτερα το δάσος του νομού. Καταρχήν να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της υπηρεσίας μας έχει ξεκινήσει σταδιακά να αναπτύσσεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Ήδη εκπέμπονται καθημερινά εκπέμπονται περιπολικά οχήματα στη δασική περιοχή του Πάρνονα και του Ταϊγέτου και στελεχώνονται τα πυροφυλάκια. Mm-hmm. Επίσης από 1η Μαΐου απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση και το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο. Οι κυρώσεις είναι αυστηρές, όπως προβλέπεται από την 9 πυροσβεστική διάταξη και από την 1 του 2018, και οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά. Οι πολίτες τώρα πρέπει να... Καταρχήν η βοήθεια των πολιτών είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την ενημέρωση, όταν κάποιος πολίτης δηλαδή αντιληφθεί το άναμα μιας φωτιάς ή κάποιο καπνό σε μια δασική περιοχή ή οπουδήποτε αλλού, οφείλει να ενημερώσει το 199, να μας δώσει σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς ή για το είδος της σκιόμενης βλάστησης και ό,τι άλλες πληροφορίες θα του ζητηθούν από τον τηλεφωνητή του κέντρου της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Το γνωρίζετε κι εσείς πάντως ότι είμαστε ένας πολύπαθος λαός σε επίπεδο πυρκαγιάς, έτσι? Σίγουρα, ναι, και εγώ έχω συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετές πυρκαγιές στην περιοχή της Λακωνίας. Mm-hmm. Επίσης, οι πολίτες οφείλουν, είναι ηθική υποχρέωση των πολιτών, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να καθαρίσουν γενικά τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, τα ποιμνιοστάσια, από τα ξερά χόρτα, γιατί είναι ένας λόγος που οι πυρκαγιές επεκτείνονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Αν κάνει κάποιος μια βόλτα περιμετρικά της πόλης στις αγροτικές περιοχές, θα δει ότι τα κτήματα είναι ακαθάριστα, είναι γεμάτα ξερά χόρτα μέσα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και οι ίδιοι αγρότες θα πάθουν ζημιά, θα καεί η περιουσία τους και αυτό θα είναι ένας παράγοντας που θα κάνει την πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα και θα είναι δύσκολη η αντιμετώπιση της. Mm-hmm. Αριθμητικά είστε ικανοποιημένος για το προσωπικό? Είμαστε εντάξει ή θα επιθυμούσατε περαιτέρω ενίσχυση? Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να διαχειριστούμε το υπάρχον προσωπικό έτσι ώστε να έχουμε την μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα κατά την αντιπυρική περίοδο.